Ξέρετε, η Μαρίζα κάνει 10 μέρες. Τα παίρνει. Σαν τα παιδάκια, παιδάκια. Κάνει και γελάω. Γιατί είναι, πραγματικά νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή να συζητήσουμε γιορτάζοντας τα βραβεία, να συζητήσουμε τι γίνεται με το παιδικό βιβλίο. Χαίρομαι που είναι εδώ και παλιοί φίλοι, όπως ο Μάνος, ο Βαγγέλης, η Μαρίζα, αλλά και καινούργιοι άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή την... ευκαιρία λοιπόν να πούμε. Ευκαιρία να πούμε ότι είμαστε στη διαδικασία του νομοσχεδίου για τον οργανισμό βιβλίου. Θα δούμε πώς θα ονομάζεται, γιατί σίγουρα δεν πρέπει να είναι μία επανάληψη από το παρελθόν. Πρέπει να είναι καλύτερος και με μεγαλύτερη εμβέλεια. Και αυτή την εμβέλεια τη βλέπουμε και περιφερειακά. Δηλαδή, ο σύγχρονος πολιτισμός στο σύνολό του, στο Υπουργείο, έχει μικρό χώρο, πρέπει να μεγαλώσει και πρέπει να έχει και περιφερειακή εμβέλεια για να μπορεί πραγματικά και σε άλλες πόλεις και παντού στην Ελλάδα να έχει αναφορά. Κάντε κάτι να βοηθήσουμε τον πολιτισμό. Έχει πάρα πολλά σχολεία και αυτό είναι το περίγωρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ με την ανακύκλωση και την προστασία της φύσης. Επομένως, περνάμε κάποια μηνύματα στους νέους ανθρώπους, τα οποία θεωρούμε πολύ ουσιαστικά, ειδικά το περιβάλλον. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά δεν διαβάζουν εύκολα βιβλία. Δηλαδή, για να διαβάζουν βιβλία πρέπει αυτό να είναι ένα βίωμα, καταρχάς από την οικογένειά τους. Τα καταθέματα κουβαλάνε όταν έρχεται στο σχολείο. Και όταν ταυτίζεται το εξωσχολικό βιβλίο με το σπίτι της φραγίδας που μπαίνει. Όταν λέτε ταυτίζεται, τι εννοείται? Ότι τα αποσπάσματα που έχουν μέσα όχι, τα σχολικά. Όχι. Είναι θέμα χειρισμού, αλλά λίγο πιο ελεύθερα. Με εκπαιδευτικό δράμα, δημιουργική γραφή, μπορεί τεχνικό. Για να φτάσει στους νέους και στους εφήβους θέλει διαμεσολάβηση. Θέλει διαμεσολαβητές. Δηλαδή, ο νέος δεν θα πάει στο βιβλιοπωλείο να αγοράσει βιβλίο. Θα αγοράσει άλλα πράγματα, αλλά δεν θα αγοράσει.